κορυφαίος επιστήμονας του ελληνισμού, Αντώνης Φόσκολος, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με την ανάδειξη και την ανάγκη αξιοποίησης των κοιτασμάτων υδρογών ανθράκων της Νότιας Κρήτης, έφυγε σήμερα πλήρης ημερών, αφήνοντας μια σπουδαία παρακαταθήκη στον επιστημονικό κόσμο. Έχουμε λοιπόν ένα κοίτασμα του Ηροδότου, το οποίο το μισό, περίπου το ισοδύναμο των 6 δις, είναι δικό μας και το άλλο 6 δις είναι της Αιγύπτου. Και δεν κάνουμε τίποτε. Και ο κόσμος πεινάει. Τι κάνετε εσείς μες στο Υπουργείο? Αφήνετε να πούμε το ψωμί, έτσι να πούμε. Ούτε καν δίνετε σημασία αν θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο μας. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε? Αυτοκίνητα βγάζουμε, αεροπλάνα βγάζουμε. Τι κάνουμε? Έχουμε βιομηχανία. Ορυκτό πλούτο έχουμε και γεωργία. Γιατί τα αφήνουμε αυτά τα πράγματα? Αίσθηση προκαλούν ακόμη οι συνεντεύξεις του Αντώνη Φόσκολου στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV και στον Γιώργο Σαχίνη, όχι μόνο για την γεωπολιτική σκακέρα, αλλά και για την κλιματική αλλαγή. Τα στοιχεία που παρουσιάζουν τα 100 πανεπιστήμια διασυνδεμένα που ανακοίνωσαν ότι έρχεται βία για κλιματική κρίση, μιλήσαν. Δεν υπάρχει. Καμία. Δεν υπάρχει. Λένε αρλούμπες. Εντάξει. Αν δείτε πώς ξεκίνησε το θέμα της κλιματικής αλλαγής, θα γελάστε. Τι εννοείται? Πολιτικό θέμα. Ξεκίνησε το 1978 από την Μάργαρετ Θάτσερ, η οποία είχε πρόβλημα μαζί με τους εργατικούς. Καθηγητές πανεπιστημίων, εκπρόσωποι της έρευνας και της καινοτομίας, προσωπικότητες από τον χώρο των γραμμάτων και όλοι όσοι γνώρισαν το σπουδαίο επιστήμονα εκφράζουν τη θλίψη τους και την ευγνωμοσύνη τους για όσα προσέφερε. Ο Αντώνης Φόσκολος υπήρξε μέγας ευπατρίδης και πρωτοστάτης στον αγώνα για την αξιοποίηση των ελληνικών υδρογών ανθράκων. Μεγάλη απώλεια για την Ελλάδα μας. Η πατρίδα του οφείλει πολλά. Ο καθηγητής Αντώνης Φόσκολος, με την επιμονή του και το θάρρος της γνώμης του, κατάφερε να αναδείξει επί σειρά ετών τη σημασία των ενεργειακών αποθεμάτων της χώρας μας για την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης. Αυτό που έχω ζήσει στον Καναδά και είδα μια χώρα, μια πόλη η οποία ζούσε μόνο από τις αγελάδες, καουμπόικη πόλη, το Κάλγαρι, σήμερα να ζει από τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο. Βγάζει περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα πετρέλαιο και άλλα τόσα ισοδύναμα φυσικό αέριο, και εμείς κάποια μέρα θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ήταν ο επιστήμονας που μίλησε για κατήφορο λόγω έλλειψης ενεργειακής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ήταν αδιανόητο ότι μπορούσαμε να έχουμε λύση του ενεργειακού μας θέματος με ανεμογεννήτριες, οι οποίες όταν φυσάνε θα έχουμε ρεύμα, όταν δεν φυσάνε δεν θα έχουμε ρεύμα. Δηλαδή πρέπει να είσαι τελείως βλάκας να εξαρτάσαι από το πότε θα φυσήξει ο αέρας, να μην σας πω η Ιφηγένεια Ναυλίδη, εντάξει, που δεν μπορούσαν τα πλοία να φύγουν διότι δεν φυσούσε ο αέρας. Ο Αντώνης Φόσκολος, μετά τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, προσελήφθη στο Ινστιτούτο της Συζυματογενούς Γεωλογίας και Πετρελαίου του Καναδά. Το 1986 εξελέγει καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και παρέμεινε μέχρι το τέλος ομότιμος επιστημονικός ερευνητής του Ινστιτούτου. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος ακαδημαϊκών θεμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και σύμβουλος για ενεργειακά θέματα του ΟΗΕ.